Καλημέρα σας, καλή χρονιά, αγαπητοί εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ, γυναίκες, νέοι, παιδιά, κάτοικοι της περιοχής που είμαστε σήμερα όλοι εδώ. Έχουμε στενούς δεσμούς μαζί σας, πάνω από 4 δεκαετίες τώρα. Γνωρίζουμε αυτό τον τόπο και από την καλή και από την ανάποδη. Διαχρονικά έχουμε δώσει μαζί αμέτρητους αγώνες και αυτό μας κάνει να νιώθουμε κομμάτι αυτής της οικογένειας. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά, πως δεν είστε βέβαια όλοι κουκουέ, μειοψηφία είναι οι ψηφοφόροι του ΚΚΕ στην περιοχή. Μπορεί να μην είστε κομμουνιστές, αλλά δεν είστε αντικομμουνιστές. Είστε ενωτικοί, έχετε ταξικό κριτήριο, έχετε ανεξάντλητη αντοχή, είστε πεισματάριδες. Στα χτυπήματα ξανασηκώνεστε, δεν το βάζετε κάτω. Αυτό εμάς τους κομμουνιστές μας κάνει να νιώθουμε μεγάλη τιμή που ανταμώνουμε στους αγώνες. Στην έναρξη αυτής της επίθεσης που έχετε δεχθεί από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, από την πρώτη στιγμή το ΚΚΕ εμπιστεύτηκε τον αγώνα σας. Εμπιστεύτηκε τη δύναμή σας. Κόντρα στις προβλέψεις που έκανε και η κυβέρνηση και τα επιτελεία άλλων αστικών κομμάτων που έλεγαν ότι σε 6 μήνες θα σας έχουν ξοφλήσει. Το ΚΚΕ μπήκε μπροστά μαζί με πρωτοπόρους εργάτες που δεν συμφωνάνε σε όλα μαζί μας. Σήμερα, 3 χρόνια μετά, υποκλίνεται σε αυτό τον αγώνα που έχετε κάνει όλη η εργατική τάξη της χώρας. Τα συνθήματα «Κάτω τα χέρια από τη ΛΑΡΚΟ», «Αδέρφια της ΛΑΡΚΟ είμαστε μαζί σας», «Σώμα από το σώμα σας», «Ψυχή από την ψυχή σας», έχουν ακουστεί σε όλους τους χώρους δουλειάς, σε όλες τις πλατείες και τους δρόμους της πατρίδας μας. Σαν ΚΚΕ και σήμερα θα σας πούμε αυτό που σας είπαμε από την πρώτη στιγμή. Βαστάτε την ενότητά σας, τη συσπήρωσή σας γύρω από τα σωματεία σας. Σφίξτε τα δόντια, γιατί έχουμε δρόμο ακόμα και να είστε σίγουροι πως αν συνεχίσετε στον αγώνα που έχετε χαράξει, δεν μπορεί να σας κουνήσει κανένας από την εργασία, από τα σπίτια σας. Η τσιμινιέρα της ΛΑΡΚΟ θα ξανακαπνίσει. Σε αυτό το δρόμο, όπως μέχρι σήμερα, συνεχίζουμε να δηλώνουμε απλοί στρατιώτες στις αποφάσεις σας. Έχετε τεράστια πείρα. Μην πιστεύετε τα διάφορα προεκλογικά εάν και εφόσον που έρχονται από δεξιά και από αριστερά. Δεν υπάρχουν πολιτικοί μεσίες σήμερα. Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Δεν χρωστάτε σε κανέναν. Είστε ακόμα μέσα στη ΛΑΡΚΟ, στα σπίτια του οικισμού, γιατί αγωνιστήκατε και εκφράστηκε πάνω στον αγώνα σας η αλληλεγγύη όλου του ελληνικού λαού. Αυτό κρατήστε το, προφυλάξτε το σαν τα μάτια σας. Έχουμε μπει ήδη σε προεκλογική περίοδο, το ξέρετε. Το βλέπουμε άλλωστε όλοι. Είναι σίγουρο ότι θα έρθουν διάφοροι σαν βρεγμένες γάτες και θα αρχίσουν τα προεκλογικά νιαουρίσματα. Θα επιδιώξουν να σας βάλουν σε αναμονή μέχρι τις εκλογές και μετά μην τους είδατε. Όπως λέει ο λαός, μην τον είδατε τον Παναγί. Και βέβαια δεν εννοεί τον Παναγιώτη τον πολίτη που είναι επικεφαλής, ένας από τους επικεφαλής αυτού του αγώνα. Βάλτε όποια ονόματα θέλετε. Μην είδατε τον Κυριάκο, μετά μην είδατε τον Αλέξη, μην είδατε τον Νικολή και πάει λέγοντας. Ό,τι γουστάρει ο καθένας σας. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας λέει από τη μια μεριά ότι είναι θέμα ημερών να ανακηρυχθεί προτιμηταίος επενδυτής
και να γίνουν επενδύσεις, αλλά τώρα είναι εκλογές και θα σας ανανεώσουμε τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου, γιατί δεν προλαβαίνει να γίνει η μετάβαση προεκλογικά. Ακούσαμε πριν και τις προφορικές υποσχέσεις. «Ζήσε, Μάη μου, να φας τριφύλι», τους απαντάμε. Στην πραγματικότητα μας λέει: «Και εσύ, εργαζόμενε, χόρτασε κι άλλη ανασφάλεια, να είσαι συνεχώς το περίμενε». Και κάποιοι άλλοι, όπως η αξιωματική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ, θα βγει και θα φωνάζει πως για όλα αυτά η Νέα Δημοκρατία, ο Μητσοτάκης, και πως αν θα βγει κυβέρνηση αυτός, ίσως με ένα άρθρο θα τα αλλάξει όλα. Ή κάπως έτσι, τέλος πάντων. Βέβαια, πιο χαμηλόφωνα, μας λέει ότι αυτά θα ισχύουν στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των αποφάσεων που έχουν πάρθει και των δυνατοτήτων που υπάρχουν. Αυτά εντός εισαγωγικών τα έχει πει και δημόσια. Δεν χρειάζεται σχολιασμό, γιατί από τότε, από το γνωστό παλιό σχίσιμο των μνημονίων, πνιγήκαμε στο χαρτοπόλεμο. Από τα δημοψηφίσματα του «όχι» μας έμεινε το «ναι» στο τέταρτο μνημόνιο, και γενικά επί αυτών των κυβερνήσεων χορτάσαμε να βλέπουμε να βαράει τα ταούλια στις αγορές και αυτές να χορεύουν στους ρυθμούς τους. Αξιοποιήστε την πείρα σας. Τι έχει βγει μέσα από δύσκολους αιματηρούς αγώνες, από το δικό σας αγώνα. Καταδικάστε όλους όσους συμπεριφέρονται έτσι και πολιτικά στην κάλπη. Αλήθεια, η Νέα Δημοκρατία τι μπορεί να εξασφαλίσει στους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ? Τη συνέχιση μήπως της λειτουργίας της? Βαρέλη δίχως πάτο την ανέβαζε, ζημιογόνα και μη κερδοφόρα την κατέβαζε. Υπήρχαν χίλιοι τρόποι για να εξασφαλίσει τη συνέχιση της λειτουργίας της, την ανάπτυξή της, τις θέσεις εργασίας, τα δικαιώματά σας, αλλά ασυνειδητά προώθησε αυτό το σχέδιο. Ενώ κατασπατάλησε χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό, τους μισθούς σας, τα κεκτημένα σας, και από τις πωλήσεις της παραγωγής, χρήματα που έφταναν και περίσευαν για τον εξυγχρονισμό και την ανάπτυξη της ΛΑΡΚΟ. Αντί να κάνει αυτά, την γκρέμισε. 6 μήνες τώρα έχει σταματήσει παντελώς την παραγωγή, σε μια περίοδο που οι τιμές του νικελίου είναι σταθεροποιημένες στις 30.000 ευρώ τον τόνο. Τι άλλο χρειάζεται για να καταλάβει κανείς ότι όλα αυτά ήταν ένα συγκεκριμένο συνειδητό σχέδιο, έτσι ώστε σήμερα να χαρίσει τη ΛΑΡΚΟ κυριολεκτικά έναντι πινακίου φακής? Τι μπορεί να πει η κυβέρνηση, κοιτάζοντάς στα μάτια, ότι θα διασφαλίσει τις θέσεις εργασίας? Μα στις τροπολογίες που ψήφισε τα τελευταία 3,5-4 χρόνια για τη ΛΑΡΚΟ, που δεν είναι λίγες, σε όλες, μα σε όλες, αποτυπώνει ρητά ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να απολυθούν γιατί είναι βαρύδια. Τι άλλο μπορεί να σας πει, κοιτάζοντάς σας στα μάτια, ότι θα σας επιστρέψει τα δώρα εορτών, το επίδομα αδείας, τους μισθούς, τα ασφαλιστήρια ζωής, ότι θα καταργήσει τις εργολαβίες, ότι θα επιστρέψει συνολικά τα δικαιώματα των εργαζομένων? Μα στις πολύ σωστές επιστολές των σωματείων σας, που τεκμηριωμένα θέτουν οικονομικές διαφορές, δεν αναγνωρίζει ούτε να πάρει την ευθύνη καν και να εφαρμόσει σωστά τον νόμο που η ίδια ψήφισε, που αντί για 25% σας έχει κόψει σχεδόν 50% από το ετήσιο μισθολογικό κόστος. Απαντάει μάλιστα ότι έχει εμπιστοσύνη στον ειδικό διαχειριστή ότι τάχα όλα θα τα κάνει σωστά. Παραπέρα, τα άλλα κόμματα τι μπορούν να εξασφαλίσουν στους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ? Δεν μιλάμε για το αν θα πρέπει η ΛΑΡΚΟ να παραμείνει στο δημόσιο, γιατί την παραπέρα ιδιωτικοποίησή της την έχουν ψηφίσει και στη Ρήξη και στην Ελληνική Βουλή και στο Ευρωκοινοβούλιο όλοι τους.
άλλος τον λέει στρατηγικό επενδυτή, τον ιδιώτη, άλλος τον λέει επενδυτή σκέτο, άλλος τον λέει μάνατζερ. Όλοι μαζί, σε όλα τα μνημόνια, σε όλα τα νομοθετικά μέτρα, τις κατευθύνσεις, δήλωσαν με την ψήφο τους απλοί στρατιώτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και με την πολιτική τους ως κυβέρνηση τα προηγούμενα χρόνια και την πολιτική τους ως αντιπολίτευση τα τελευταία χρόνια έχουν αναδειχθεί υπερασπιστές των συμφερόντων κυρίως των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Ο καθένας τους, όποτε κυβέρνησε, με υπερβάλλοντα ζήλο υπερασπίστηκε αυτό το δρόμο της ιδιωτικοποίησης. Πρότεινε, ψήφισε και έδρασε προς αυτή την κατεύθυνση. Το ΚΚΕ μέσα σε αυτά τα τρία χρόνια έχει καταθέσει δύο τροπολογίες και ένα σχέδιο νόμου. Ούτε μία δεν στήριξαν. Ούτε για τα μάτια του κόσμου δεν είπαν το απλό. Δεν συμφωνούμε σε όλα με το ΚΚΕ, αλλά όσο αφορούν τα εργασιακά, τα δικαιώματα των εργαζομένων, τις θέσεις εργασίας, τη διασφάλιση της ενιαίας λειτουργίας και της ανάπτυξης της ΛΑΡΚΟ, θέλουμε να συζητηθεί τουλάχιστον στη Βουλή. Ρωτήστε τους, γιατί δεν το έκαναν. Δεν το έκαναν γιατί οι δεσμεύσεις που δίνουν αυτά τα κόμματα στο μεγάλο κεφάλαιο, δυστυχώς, είναι καθημερινές. Όχι μόνο δεν τολμούν να κατεβάσουν ή να στηρίξουν μια τροπολογία που είναι υπέρ των εργαζομένων, αλλά όλοι τους νόμους που φτιάχνουν, που αφορούν τα συμφέροντα του κεφαλαίου, από κοινού στη Βουλή τους έχουν ψηφίσει, αν όχι επί της αρχής, τα περισσότερα άρθρα όμως αυτών. Μόνο ο αγώνας, ο δικός σας, η ενότητά σας κάτω, μέσα στα εργοστάσια, στους χώρους δουλειάς, με τους κατοίκους της περιοχής, όλης της χώρας, αποτελεί πραγματικό αποκούμπι. Σήμερα, ξαναλέμε, δεν πρέπει να εγκλωβιστείτε στην αναμονή των εκλογών και του ερχομού του επενδυτή. Γνωρίζουμε ότι σε κανένα σας δεν είναι αρκετό η παράταση της ανασφάλειας με μια ακόμη δίμηνη, τρίμηνη, πεντάμινη, όπως είπε πριν ο πρόεδρος του Εργοστασιακού Σωματείου ότι υποσχέθηκε η κυβέρνηση, με τα διάφορα επίσης προγράμματα ανεργίας ή κοινοφελούς εργασίας. Γνωρίζουμε ότι κανένας δεν συμβιβάζεται με αυτά τα προγράμματα. Συνεχίστε να τραβάτε μπροστά. Όλη η εργατική τάξη είναι μαζί σας. Έχετε το δίκιο με το μέρος σας. Σας σκιάζονται και οι κυβερνήσεις και οι επενδυτές. Είναι η ώρα να διεκδικήσετε με όρους πραγματικής αντεπίθεσης. Είναι η κατάλληλη ώρα να πιέσετε πιο δυναμικά, να είστε ακόμα πιο αποτελεσματικοί, έτσι ώστε να πάρετε πίσω αυτά που σας έχουν κλέψει. Σας ανήκουν, είναι ο μόχθος σας. Συνεχίστε αυτόν τον αγώνα, μη φοβάστε. Το ΚΚΕ, όλος ο λαός είναι δίπλα σας. Ταυτόχρονα βγάλτε συμπεράσματα, δώστε και πολιτικές απαντήσεις. Σας κοιτάμε στα μάτια και σας μιλάμε από καρδιάς. Εμείς δεν ερχόμαστε εδώ για να υφαρπάξουμε μια ψήφο και μετά μην είδατε ξανά τον Παναή που λέγαμε πριν. Είμαστε κάθε μέρα εδώ. Ερχόμαστε μέσα από μια μακροχρόνια, σταθερή, συνεπή και έντιμη γνωριμία μεταξύ μας. Με αυτό το θάρρος θα συνεχίσουμε να ερχόμαστε, ανεξάρτητα με το αν μας ψηφίζετε ή όχι, ανεξάρτητα με το αν συμφωνάτε σε όλα ή σε λιγότερα μαζί μας. Με αυτή την τιμή που νιώθουμε απέναντι σε αυτή τη σχέση που έχει δημιουργηθεί μεταξύ μας, παίρνουμε αυτό το θάρρος και απευθυνόμαστε αδερφό σε αδερφό και του λέμε, μπορεί να μην συμφωνούμε σε όλα, αλλά όλοι γνωρίζετε ότι η στήριξη του ΚΚΕ είναι και δική σας δύναμη. Όλοι γνωρίζετε πως αν σήμερα στηρίζουμε αυτόν τον αγώνα και οποιοδήποτε αγώνα, έχοντας 15 βουλευτές, θα το κάνουμε και αύριο με όσους κι αν έχουμε.
αλλά καταλαβαίνουμε όλοι ότι η στήριξη αυτή μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική, πιο δυναμική, πολύ πιο μεγάλη και θα φέρνει μεγαλύτερα αποτελέσματα αν οι βουλευτές του ΚΚΕ, για παράδειγμα, γίνουν 30, 40, 50, όσους θέλετε πέστε. Η Λάρκο έχει προοπτική. Αυτή είναι η ξεκάθαρη θέση του ΚΚΕ. Μπορεί να εξασφαλιστεί η ενιαία λειτουργία της, η παραπέρα ανάπτυξή της. Αλλά αυτό απαιτεί μια άλλη συνολικά πολιτική, μια άλλη διαφορετική οικονομία, αντίληψη εξουσίας και ή την ίδια την εξουσία, που θα την ασκείτε εσείς οι ίδιοι, που θα την ελέγχετε εσείς οι ίδιοι. Σε αυτό το δρόμο ανάπτυξης, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θέτει την πρότασή του για τη Λάρκο, παίρνοντας υπόψη όλες τις προτάσεις των εργαζομένων και τις δυνατότητες που έχει αυτή σήμερα. Η πρόταση του ΚΚΕ μπορεί να αναπτύξει ολοκληρωμένα τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας και τη Λάρκο. Το ΚΚΕ έχει συγκεκριμένα αποδείξει με στοιχεία ότι η Λάρκο είναι χρυσορυγείο. Η πρότασή μας απαλλάσσει τη Λάρκο από τους διάφορους περιορισμούς που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η κερδοφορία διαφόρων μονοπωλιακών ομίλων, γιατί είναι βασισμένη στις επιστημονικές και τεχνολογικές δυνατότητες της εποχής και έτσι θα σχεδιάζονται και θα αξιοποιούνται οι μεγάλες πλουτοπαραγωγικές δυνατότητες της χώρας μας. Η πρότασή μας συνδυάζει την τεχνογνωσία της έμπειρης εργατικής τάξης όπως εσείς με την επιστημονική έρευνα. Οδηγεί σε νέες μεθόδους επεξεργασίας, παραγωγής και αξιοποίησης όλων των ορυκτών πόρων. Η σχέση αυτή είναι που θα τροφοδοτεί την επιστημονική έρευνα, όσο και την παραγωγή νικελίου και των προϊόντων του. Το νικέλιο της Λάρκο δεν θα πωλείται απλά σαν σιδηρονικέλιο όπως σήμερα, αλλά κυρίως θα αξιοποιείται με την εγχώρια βιομηχανική παραγωγή. Θα τροφοδοτεί μια σειρά από βιομηχανικές μονάδες, αναπτύσσοντας τόσο τις ανάγκες σε νικέλιο και τη λειτουργία της Λάρκο, όσο και τη βιομηχανική παραγωγή στο σύνολο της χώρας. Με την καθετοποίηση και την παραγωγή ανοξείδων του χάλιβα, καθώς και κραμάτων με νικέλιο, θα αναπτυχθεί ταυτόχρονα βιομηχανία παραγωγής μέσων παραγωγής, όπως είναι κατασκευή μηχανουργικών ειδών, διαφόρων τέτοιων ειδών, στη χημική βιομηχανία επίσης αλλού. Θα δοθεί η δυνατότητα να παραχθεί νικέλιο και κοβάλτιο για σταθερές μπαταρίες αποθήκευσης, ενέργειας, ηλεκτροκίνηση, προϊόντα υψηλής τεχνολογίας. Τα παραπροϊόντα όπως η σκουριά για παράδειγμα θα αξιοποιούνται για να εξυπηρετήσουν μια σειρά τομείς της παραγωγής, όπως είναι τα ναυπηγεία για παράδειγμα ή οι κατασκευές. Η πρόταση νόμου του ΚΚΕ για ανοιχτή και βιώσιμη Λάρκο με διασφάλιση όλων των εργαζομένων, όπως και η τροπολογία προσθήκη του ΚΚΕ για τη Λάρκο και τους εργαζόμενους και οι δεκάδες εκατοντάδες άλλες παρεμβάσεις μας στη Βουλή όλα αυτά τα χρόνια, καθώς και στην Ευρωβουλή, δείχνουν το δρόμο, απαντούν στα ερωτήματα ποιος είναι με τους εργάτες και ποιος είναι με το κεφάλαιο. Μην περιμένετε, ξαναλέμε, κάποιους πολιτικούς μεσίες. Αυτοί έχουν τελειώσει από παντού. Δεν υπάρχουν τέτοιοι σωτήρες. Είμαστε σίγουροι ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό στο δρόμο της ριζικής ανατροπής και με ένα επίσης πολύ δυνατό ΚΚΕ. Χωρίς εσένα γρανάζει δεν γυρνά, εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά. Αυτό είναι το σύνθημά μας. Καλή δύναμη, καλή υγεία σε όλους και όλες.